Χάνετε το νερό και φεύγει στο γήπεδο της Βιρόνιας, καθώς εδώ και αρκετό καιρό υπάρχει πρόβλημα στην αντλία. Έτσι, όταν οι υπεύθυνοι πάνε να ποτίσουν το χόρτο και δεν γίνεται σωστό πότισμα, με αποτέλεσμα το χόρτο να κινδυνεύει να καεί και γίνεται σπατάλι νερού. Τι ακριβώς συμβαίνει, για δώστε μας, γιατί ανεβάσετε κάτι στο Facebook να έχουμε εικόνα. Είναι η αντλία ποτίσματος. Χάνει πάρα πολύ νερό, ναι. Με αποτέλεσμα το νερό το περισσότερο φεύγει, δεν πάει μέσα στο γήπεδο για να ποτιστεί, χάνεται και εξοδεύουμε πάρα πολύ νερό, πολύ περισσότερο νερό και δουλειά δεν γίνεται σωστή. Με αποτέλεσμα και το γήπεδο κινδυνεύει να ξεραθεί το χόρτο. Προσπαθάνε τα παιδιά επάνω να το συντηρήσουν με νύχια και με δόντια, το κρατάνε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Το πρόβλημα χρονολογείται εδώ και πολύ καιρό και όπως λέει ο πρόεδρος της κοινότητας, παρακαλάει τους υπεύθυνους να το λύσουν, αλλά ανταπόκριση δεν υπάρχει. Εδώ και πολύ καιρό, εδώ και από τότε που ανέλαβα εγώ, υπάρχει ένα πρόβλημα στο σύστημα ποτίσματος του γηπέδου, ναι. Στην Αγγλία του, πιο συγκεκριμένα στην Αγγλία του. Παρακαλάω, κυριολεκτικά παρακαλάω όλους τους υπεύθυνους, τον αντιδήμαρχο Άρδευσης, ο αντιδήμαρχος εδώ της Δημοτικής Ενότητας. Ο άνθρωπος καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες σε επικοινωνία με όλους που μπορούν να βοηθήσουν και ανταπόκριση δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να βρούμε λύση στο πρόβλημα. Οι αρμόδιοι τι σας λένε? Οι αρμόδιοι όλοι λένε θα βοηθήσουν, όλοι θα βοηθήσουν εδώ και πολύ καιρό. Ναι. Συγκεκριμένα ο αντιδήμαρχος Άρδευσης μας υποσχέθηκε ότι 2-3 φορές θα έρθει. Ήρθε. Και όμως... Δεν ήρθε, όχι.